Αγώνα για το μεροκάμα το δρούν καθημερινά και οι ιδιοκτήτες περιπτέρων στη Μαγνησία, όπως συμβαίνει και με άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών τοποθετήθηκε στην Κάμερα του Άστρα, δίνοντας στίγμα για τα προβλήματα που έρχονται αντιμέτωποι με αυτά το τελευταίο διάστημα οι ιδιοκτήτες περιπτέρων. Κίνηση στην αγορά τώρα, αυτή τη στιγμή, μετά το Πάσχα, είναι υποτονική. Πάντα συμβαίνει αυτό, είναι τέλος του μήνα, περιμένουν να πληρωθεί ο κόσμος, έχει πάρα πολλά έξοδα, έχει πάρα πολλές πληρωμές, τρέχουν πολλά έξοδα σε ΔΕΚΟ, σε ΔΕΗ, σε αέρια, είναι υπέρογκα τα ποσά που πληρώνει ο κόσμος, τα πληρώνει με δόσεις, δεν του φτάνουν, δεν του περισσεύουν, οπότε το αφομοιώνουν από την αγορά, δηλαδή δεν ψωνίζουν όπως ψωνίζανε παλιά. Να πούμε ότι το Πάσχα, εντάξει, είχε μια κίνηση καλή, αλλά δεν ήταν σαν πέρυσι. Κάθε πέρυσι λέμε και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Πολλοίς κόσμος δεν ήρθε, δεν μετακινήθηκε λόγω ότι είναι ακριβές οι βενζίνες, είναι ακριβά τα έξοδα της μετακίνησης, οπότε το σκέφτεται ο κόσμος και πάει κάπου κοντά για να περάσει το Πάσχα. Τα προβλήματά μας στον κλάδο είναι όπως είναι παλιά, δεν αλλάζει κάτι, θέλουμε μια αύξηση των ποσοστών στα τσιγάρα, δουλεύουμε τζάμπα, στον καπνό, πρέπει να αλλάξει ο τηλεοπτικός κώδικας, να δουλεύουμε κι εμείς να είμαστε αξιοπρεπείς. Να κερδίζουμε, να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Το έχουμε πει εδώ και καιρό. Περιμένουμε, είμαστε σε περίοδο εκλογών. Περιμένουμε κάποιος, όντως όμως, να μας υποσχεθεί, όχι στα χαρτιά, να μας πει ότι αυτός ο κλάδος πρέπει να ζήσει. Γιατί εμείς έχουμε αξιοποιήσει τον κλάδο στείνοντας καινούργια μαγαζιά, με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, με δικά μας έξοδα. Και πρέπει το κράτος να μας βοηθήσει αυτή τη στιγμή, ειδικά στο θέμα του καπνικού. Πρέπει να μας δώσει πίσω τα ποσοστά που το δώσανε στο Δούνου του σαν εγγύηση το 2010 στο μνημόνιο. Πρέπει να μας δώσουν πίσω το ποσοστό μας, το 8,5. Ο κύριος Τόπας πάντως επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι η πολιτεία και η διοίκηση κυβέρνηση πρέπει να ενσκύψουν στα προβλήματα και των επαγγελματιών των περιπτέρων και να δώσουν άμεσα λύση.